Οι κυρώσεις που άσκησε η Λευκωσία κατ' εντολήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των Ρώσων που είχαν εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στη Μεγαλόνησο οδήγησαν χιλιάδες Ρώσους επιχειρηματίες να φύγουν από την Κύπρο. Μαζί τους πήραν και όλες τις επενδύσεις και τα χρήματα που είχαν στο νησί, ενώ τώρα όλο ένα και περισσότεροι Κύπροι αναρωτιούνται τι έπραξαν οι ηγεσίες Λευκωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει την απουσία των οικονομικών μεγεθών των Ρώσων, ενώ πλέον πολλοί εκ των Ρώσων πέρασαν στα κατεχόμενα και άρχισαν εκεί να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια. Τρομακτικό πλήγμα για την οικονομία των ελευθερών περιοχών και αυτό το αισθάνεται ο καθένας ο οποίος δεν ζει πια στους ουρανοξύστες που έχουν χτίσει με τα χρυσά διαβατήρια και δεν ζει με τα κλεμμένα λεφτά που έχουν εισαγάγει στην Κύπρο. Αλλά ζει την καθημερινότητα όπου περίμενε τον Ρώσο πελάτη για να μπει στο μαγαζί του ή που έβρισκε δουλειά στις ρωσικές εταιρείες. Οι άνθρωποι αυτοί έχοντας υπόψη ότι η Κύπρος ήταν πάντα ένα φιλικό κράτος για τους ίδιους, είχαν έρθει στην Κύπρο, είχαν κάνει σοβαρές επενδύσεις, είχαν δημιουργήσει επιχειρήσεις και είχαν εργονοτήσει πάρα πολλούς Κύπριους υπαλλήλους, είχαν νοικιάσει σπίτια, είχαν κινήσει την αγορά. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια σημαντική όθηση για την οικονομία. Τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσοι βρίσκονται στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή, το πιθανότερο είναι ότι δεν πέρασαν ποτέ από τις ελεύθερες περιοχές ή αν πέρασαν πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουν στη Ρωσία και να κατέφυγαν στις κατεχόμενες περιοχές, είτε με κατευθείαν πτήσεις που δεν έχω επιβεβαίωση για αυτό το θέμα, είτε μέσω Κωνσταντινούπολης. Εκεί έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις, έχουν αγοράσει κλεμμένες περιουσίες ελληνοτυπίων, έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια τα οποία προσφέρει το κράτος σε ξένους επενδυτές. Νομίζω ότι το χειριστήκαμε πάρα πολύ λάθος αυτό το ζήτημα. Και με την τυφλή υποταγή μας στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόσαμε με άτεγκτο τρόπο όλες τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας χωρίς να λάβουμε υπόψη τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν τόσες πολλές φωνές γύρω στο 12-13 στην Κύπρο να δοθούν και στην Τουρκία και στη Ρωσία οικόπεδα για να τα αναπτύξει. Υπήρχαν τόσες πολλές φωνές που έλεγαν ότι πρέπει να δώσουμε και στη Ρωσία στρατιωτική βάση ή στρατιωτικές διασχολήσεις που αυτή τη στιγμή με εκπλήσει το γεγονός πως οι άνθρωποι δεν κατανοούν τη σημασία του να κρατήσει μια πιο ισορροπημένη πολιτική. Εγώ δεν λέω να παραβιάσουμε αρχές και αξίες, αλλά να κρατήσουμε μια πιο ισορροπημένη πολιτική. Όπως εγώ θα σας έλεγα, γιατί δεν αποδέχονται ένα δημοψήφισμα στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει η Ρωσία, να δούμε ελεύθερο δημοψήφισμα υπό τον Ηνωμένα, υπό τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ, να δούμε τι θέλει αυτός ο λαός τους. Στην Κρυμαία, στην Οσετία, στην Αβχαζία, στον Αγόρνο Καραμπάχ, σε όλες αυτές τις περιοχές που αφαίρεται η Σοβιετική Ρωσία και το πολιτικό ρόλο μεταφέρει από μια χώρα στην άλλη. Συνεπώς θέλω να σας πω ότι όλα έχουν μια διαφορετική άποψη που θα πρέπει επιτέλους κάποιος να την λάβει υπόψη. Δεν είναι το ζήτημα των συνόρων που είναι απαραβίαστα και η συμφωνία του Ελσίνκη που καθορίζουν την ποιότητα των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε τι έγινε στο Κόσοβο, μην ξεχνάτε τι έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Άρα, αν θέλουμε όντως να ζούμε σε έναν κόσμο ελεύθερο και με εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει επιτέλους να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που επηρεάζονται τι θέλουν και να τους ρωτήσουμε ελεύθερα και να τους ρωτήσουμε χωρίς να φοβούν ότι αυτό που θα πούνε θα πω σε βάρος τους.